Καλησπέρα σας και πάλι. Επιστρέψαμε στην Εσπερίδα για τη Λειψιδρία, εδώ από την 88η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο περίπτερο του Open Digital. Έχουμε ανοίξει την κουβέντα, έχει ζωηρέψει η κουβέντα για τα καλά. Είχαμε πριν από λίγο το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Πέτρο Βαρλίδη, ο οποίος μας έδωσε απαντήσεις για το πώς σκοπεύει η πολιτεία να κινηθεί στην αντιμετώπιση του μείζωνος προβλήματος της Λειψιδρίας. Και τώρα έχουμε εδώ μαζί μας την ακαδημαϊκή κοινότητα. Φιλοξενούμε λοιπόν στο στούντιο της ημερησίας του Έθνους και του Open Digital τον κύριο Ιωάννη Κατσογιάννη, αναπληρωτή καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Ινστιτούτου IFOR Διαχείρισης Υδάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Καλησπέρα σας, κύριε Κατσογιάννη. Καλησπέρα. Και τον κύριο Αθανάσιο Λουκά, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τεχνικής υδρολογίας, διαχείρισης και αξιοποίησης υδατικών πόρων. Καλησπέρα σας, κύριε Λουκά. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλώς ήρθατε και στους δύο. Θα σας παρακαλέσω, όποιος μιλάει, χρησιμοποιεί το μικρόφωνο για να έχουμε και καλή ακουστική για όλους όσοι μας παρακολουθούν από απόσταση. Μπορείτε να παρακολουθείτε φυσικά την Εσπερίδα μας μέσα από το Έθνος, έθνος.gr, ημερησία.gr, μέσα από το Open Digital, την υβριδική τηλεόραση του Open και τα social media του Open Media Group. Λοιπόν, κύριε Λουκά, θα ξεκινήσω από εσάς. Ακούσαμε λίγο, παρακολουθήσατε και τους προηγούμενους ομιλητές, προσπάθησαν λίγο έτσι να βάλουν το πρόβλημα σε μία διάσταση. Θέλω εσείς που έχετε και την ακαδημαϊκή γνώση να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και σε ποιο επίπεδο είναι ο συναγερμός, αν υποθέσουμε πως δεν βρέξει καθόλου, για πόσο χρόνο έχουμε νερό, και θέλω να μας δώσετε και μια εικόνα για τους ταμιευτήρες και τις λίμνες πού βρισκόμαστε, γιατί μας έχετε στείλει και πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Θα βλέπετε και εσείς που μας παρακολουθείτε από απόσταση, θα βλέπετε όσο μιλάει ο κύριος Λουκάς τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας έχει στείλει σχετικά με το πώς έχουν μειωθεί τα αποθέματα σε λίμνες και ταμιευτήρες ολόκληρης της χώρας. Κύριε Λουκά. Να ξεκινήσω από το δεύτερο σκέλος της ερώτησής σας. Κάνουμε μια τέτοια μελέτη συγκρίνοντας με δορυφορικά δεδομένα τις λίμνες και ταμιευτήρες ανά την Ελλάδα για τα τελευταία, το φετινό και τα προηγούμενα δύο χρόνια, τον Ιούλιο. Παράλληλα, τέτοιες εργασίες έγιναν και από άλλους συναδέλφους και από το Εθνικό Αστροσκοπείο και έχουν δημοσιευθεί και στον τύπο και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παραδείγματος χάρη για το Μόρνο που έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, για τον Πηνιό της Ηλίας, για το φράγμα Ποσελέμης στο Ηράκλειο της Κρήτης κτλ. Τα στοιχεία εδώ τι μας δείχνουν, μας έχετε εδώ στείλει. Από τα στοιχεία που έχουμε δει, γενικά φέτος ήταν μια πάρα πολύ ξηρή χρονιά. Ως εκ τούτου η στάθμη των λιμνών είναι χαμηλότερη για τις περισσότερες λίμνες ή ταμιευτήρων, έτσι τεχνητές λίμνες, χαμηλότερη από τις προηγούμενες δύο χρονιές και είναι κάτι το αναμενόμενο. Αυτό που εμένα με εντυπωσίες είναι η τεχνητή λίμνη της Κερκίνης, που άμα δείτε την φωτογραφία, τη δορυφορική, έχει συρρυκνωθεί στο σημείο στο οποίο μπαίνει ο στριμώνας, γιατί είναι μια τεχνητή λίμνη, έτσι. Έχει συρρυκνωθεί πάρα πολύ. Τι θέλουμε να πω με αυτά τα στοιχεία που βλέπουμε? Ναι, έχουμε μία περίοδο μακράς ξηρασίας, αλλά δεν είναι παντού το ίδιο πρόβλημα, για να πάω στο πρώτο σκέλος της ερώτησής σας. Υπάρχουν περιοχές όντως που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, αν είχαμε την κωδικοποίηση, τη χρωματική που έχουμε για τον κίνδυνο ή το ρίσκο, υπάρχουν περιοχές που είναι στο κόκκινο, υπάρχουν περιοχές που είναι στο πορτοκαλί, στο κίτρινο και στο πράσινο. Υπάρχουν όλες αυτές τις περιοχές, όχι στο πράσινο, στην κατάσταση. Στο πράσινο δεν έχουμε καμία περιοχή, δηλαδή. Στο πράσινο δεν είναι καμία περιοχή αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Αυτή τη στιγμή, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Έτσι, υπάρχουν όμως περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, δηλαδή είναι στο κόκκινο, και άλλες οι οποίες μπορεί το πράγμα να διορθωθεί σχετικά γρήγορα και άμεσα, γιατί στο πρώτο σκέλος που μου είπατε, τι γίνεται εάν συνεχιστεί. Σωστά. Αυτό το κακό. Γιατί κανείς δεν ξέρει αν θα βρέξει τη χιονίση τον επόμενο χειμώνα, έτσι. Όλοι το ευχόμαστε, όχι, αλλά κανείς δεν το γνωρίζει. Όχι, αλλά αρχίζουμε και βλέπουμε βροχές τις τελευταίες μέρες. Δεν ξέρω πώς
δεν είμαι μάντης, δεν μπορώ να σας πω πώς θα εξελιχθεί. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως με τα βεβαιότητα, επειδή μιλάμε συνεχώς για την κλιματική αλλαγή, τώρα λένε για κλιματική κρίση, δεν του πολυδέχομαι εγώ τον όρο, κλιματική αλλαγή, που δείχνει μια τάση αύξησης της θερμοκρασίας ή μείωσης της βροχόπτωσης. Πέρα όμως από την αλλαγή υπάρχει και η μεταβλητότητα, η φυσική μεταβλητότητα. Δηλαδή και η θερμοκρασία και η βροχόπτωση κάνουν κύκλους, δηλαδή είναι σαν ένα περιοδικό φαινόμενο. Το αν αυτή η περίοδος πηγαίνει προς τα πάνω ή προς τα κάτω, αυτή είναι η αλλαγή. Εντάξει. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι ναι, περνάμε μία περίοδο ανομβρίας τα τελευταία 2,5 με 3 χρόνια, θα πω γενικά για την Ελλάδα, έτσι, η οποία θεωρητικά θα επανακάμψει. Μπορεί σε μικρότερα ποσά βροχόπτωσης από ό,τι προηγούμενα, αλλά θα επανακάμψει. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια τάση μείωσης. Η τάση λοιπόν μείωσης. Και αυτό είναι θα πρέπει να το προλάβουμε, θα τα πούμε ίσως στη συνέχεια. Στη συνέχεια, στον επόμενο κύκλο των ερωτήσεων, να περάσω στον κύριο Κατσογιάννη. Λοιπόν, είπαμε κύριε Κατσογιάννη, είσαστε διευθυντής στο Ινστιτούτο Αηφόρου Διαχείρισης Υδάτων και Δικαίου του Νερού, που υλοποιεί και το έργο Water Rethink. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό το μότο. Water Rethink. Ξανασκεφτείτε το νερό, έτσι. Να ξανασκεφτούμε το νερό, ναι. Με μία άλλη διάσταση. Πείτε μας λοιπόν, ποια είναι τα ευρήματα που έχετε εντοπίσει σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Ναι, κοιτάξτε να δείτε, και με βάση αυτά που υπόθηκαν προηγουμένως, αυτό που φαίνεται είναι ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε το νερό συνολικά. Και έτσι προέκυψε και αυτό το ακρονίμιο. Εδώ πέρα, σε αυτό το πρόγραμμα, αυτό που είχαμε σκοπό ήταν από τη μία, καταρχάς χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, και θέλω να το πω αυτό γιατί πραγματικά δείχνει την διάθεση που έχει η πολιτεία να αγγίξει αυτό το πρόβλημα από πολλές μεριές. Αυτό που έχει προκύψει είναι το εξής. Πέρα από όλα αυτά που υπόθηκαν, φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα που να το κάνουν ακόμα πιο πολύ παραγωγικό το θέμα της διαχείρισης των υδάτων. Για παράδειγμα, υπάρχει το θέμα της νομοθεσίας, το οποίο από ό,τι φαίνεται από τις συζητήσεις που έχουν γίνει με τους διάφορους φορείς για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας, από ό,τι φαίνεται η νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις είναι παλαιωμένη. Χαρακτηριστικά μου έχουν πει ότι η μία μονάδα φαλάτωσης θεωρείται βιομηχανική μονάδα και ότι το συμπίκνωμα που βγαίνει από την αφαλάτωση θεωρείται απόβλητο. Οπότε αυτό το πράγμα δυσκολεύει πάρα πολύ στην εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης ενδεχομένως στα νησιά. Το άλλο πρόβλημα που ενδεχομένως να υπάρχει και δεν έχει συζητηθεί από όσο άκουσα μέχρι τώρα, είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις έχουμε μονάδες αφαλάτωσης εγκατεστημένες που δεν λειτουργούν. Για παράδειγμα, φέτος στον τύπο συζητήθηκε πάρα πολύ το πρόβλημα της Λέρου. Η Λέρος, από όσο γνωρίζω, έχει εγκατεστημένες μονάδες αφαλάτωσης διπλάσιες των αναγκών τους, αλλά επειδή ακριβώς δεν λειτουργούν για διάφορους λόγους, δεν είχε νερό φέτος. Για κάποιες περιόδους του χρόνου, έτσι, όχι για όλο τον χρόνο. Από εκεί και πέρα ασχοληθήκαμε πολύ με το θέμα της επαναχρησιμοποίησης των υδάτων, δηλαδή αυτό που λέτε εσείς, τον πράσινο κύκλο του νερού. Και αυτό που προκύπτει είναι ότι ενώ κάνουμε προσπάθειες σαν χώρα, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω. Πάρα πολύ πίσω σε σχέση με χώρες της Ευρώπης, οι οποίες είναι στην ίδια γεωγραφική περιοχή και αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα. Χαρακτηριστικά θα σας πω ότι είναι περίπου το 1% της παραγωγής υγρών αποβλήτων επαναχρησιμοποιείται, ενώ σε χώρες όπως η Μάλτα είναι πολύ μπροστά και το Ισραήλ, σε χώρες όπως η Ιταλία που ας πούμε έχουν πρόβλημα, αλλά υπάρχουν και πολλές περιοχές που δεν έχουν πρόβλημα, όπως και η Ελλάδα δεν έχει παντού πρόβλημα, τα ποσοστά είναι πολύ ψηλότερα. 1% μόλις. Από την έρευνα που έχουμε κάνει, εδώ είναι και ο Γενικός να μας πει, αυτή τη στιγμή είναι και περίπου στο 1-1,5%. Γίνονται έργα βέβαια, ανάφερε τη Λαμία, γίνεται και στο Ηράκλειο προσπάθεια. Απλά θέλει να πάει πιο γρήγορα και δεν είναι μόνο αυτό, δηλαδή είναι πολύ παραγωγικό. Πρέπει να γίνουν δίκτυα, πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος, πρέπει να εγκατασταθούν τετραρτοτεγείς επεξεργασίες σε πολλά σημεία. Να καλησπέρισουμε, μια που το είπατε, και τον κύριο Μανώλη Κουτουλάκη, ο οποίος είναι ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, ο οποίος έχει έρθει και παρακολουθεί την ημερίδα και θα είναι εδώ μαζί μας σε λίγο για να συζητήσουμε τα προβλήματα των νησιών. Να περάσω στον κύριο Λουκά.
Για το δεύτερο κύκλο των ερωτήσεων, τώρα, εντάξει, προφανές το αίτιο της λειψιδρίας είναι η ανομβρία. Δεν έχει βρέξει, δεν έχει χιονίσει. Ξηρασία. Ξηρασία, ναι, σωστά. Σωστά το λέτε, ξηρασία. Θέλω να ρωτήσω αν υπάρχουν άλλοι λόγοι για αυτή την σημερινή κατάσταση την οποία ζούμε και αν όλες οι περιοχές της Ελλάδας είναι στην ίδια κατάσταση. Είπαμε πως δεν είναι. Ποιες είναι στο κόκκινο, λοιπόν. Να τα ξεχωρίσουμε. Η ξηρασία είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Προκαλείται και από, κυρίως από την ανομβρία, αλλά και από τις υψηλές θερμοκρασίες, από τη μεγάλη εξατμισοδιαπνοή. Η λειψιδρία είναι πρόβλημα διαχείρισης. Στα αγγλικά το ένα η ξηρασία είναι drought. Είναι? Drought. Drought, ναι. Στα αγγλικά. Ενώ λίγο πιο δυνατά αν θέλετε να μιλάτε. Η λειψιδρία είναι water scarcity. Η λειψιδρία έχει να κάνει με τη διαχείριση του νερού. Δηλαδή μπορεί να έχουμε λειψιδρία ακόμα και να έχουμε πλούσιους, πολλούς υδατικούς πόρους. Πολλές βροχές δηλαδή. Ναι, να έχουμε το νερό να κυλάει στα ποτάμια, να είναι γεμάτη τα μυφτή, οι λίμνες, αλλά να μην έχουμε κάνει τα απαραίτητα έργα για να αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, άλλο είναι το υδατικό δυναμικό και άλλο είναι το αξιοποιήσιμο υδατικό δυναμικό. Αυτό που μπορούμε να εκμεταλλευτούμε, να αξιοποιήσουμε, δεν μου αρέσει η λέξη εκμετάλλευση, να αξιοποιήσουμε τους υδατικούς πόρους. Άρα και οι διαρροές, λέτε, και η. Βεβαίως. Κοιτάξτε, όχι τόσο καλή εκμετάλλευση του νερού, είναι και αυτό μια αιτία για τη λειψιδρία. Βεβαίως. Στη διαχείριση είναι δύο πόλοι. Είναι ο πόλος της ζήτησης του νερού και ο πόλος της προσφοράς νερού. Εάν δεν κάνουμε σωστή διαχείριση της ζήτησης, δηλαδή αν σπαταλάμε νερό, είτε στον αστικό είτε στον αγροτικό χώρο. Και η σπατάλη δεν είναι μόνο το πώς καταναλώνουμε το νερό, είναι και οι διαρροές που ακούστηκαν και προηγουμένως και σε ορισμένες πόλεις είναι τα πεπαλαιωμένα δίκτυα, παλιά δίκτυα, που σπάνε. Έχουμε θράψεις, έτσι. Και άλλοι λόγοι, δεν είναι μόνο αυτό, αλλά. Ναι, αυτό το έχουμε δει πολλές φορές να συμβαίνει, βέβαια. Και 40 και 50, μην σας φαίνεται περίεργο, γιατί σας φάνηκε προηγούμενα. Ναι, περίεργο, το 60% είναι ένα μεγάλο ποσοστό. Στην ίδρευση, έτσι. Και έχουμε, βέβαια, ακόμα μεγαλύτερες απώλειες στην άρδευση. Με τους αγωγούς μεταφορές και με τους τρόπους που αρδεύουμε. Άρα, το ένα αυτό που θέλω να πω είναι από τη μια μεριά είναι η ζήτηση. Που έχει, μπορούμε εκεί να επέμβουμε με διάφορους τρόπους, ξεκινώντας από την ενημέρωση του πολίτη, από τη μείωση των απολειών, καλύτερα δίκτυα μεταφοράς, διανομής του νερού, εκπαίδευσης, έτσι, του γενικού πληθυσμού και από την άλλη μεριά, και άλλα, και από την άλλη μεριά είναι να έχουμε τους αξιοποιήσιμους, την προσφορά δηλαδή, τους αξιοποιήσιμους υδατικούς πόρους. Κοιτάξτε, η Ελλάδα μας γενικά είναι μια πλούσια χώρα σε νερό. Όχι όλες οι περιοχές, αλλά στην ραχοκοκαλιά της Ελλάδος, στην υπηρετική χώρα, ναι. Στην υπηρετική χώρα που είναι, βρίσκεται η Πίνδους, τα περισσότερα ποτάμια γεννιούνται από εκεί πέρα. Έχουμε πάρα πολλά, πολύ μεγάλα ύψη βροχόπτωσης και απορροής. Βέβαια, έχουμε και πολλές ξηρές περιοχές, με ξηρότερες αυτές των Κυκλάδων, έτσι, ή της Ανατολικής Κρήτης. Η Δυτική Κρήτη είναι άλλη κατάσταση, όπως είναι άλλη κατάσταση και το Ιόνιο, έτσι, η Δυτική Ελλάδα. Άρα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο, όχι με κάποιο τρόπο, ξέρουμε τους τρόπους, θα πρέπει να διαχειριστούμε και τη ζήτηση, αλλά και την προσφορά του νερού, δηλαδή να κάνουμε παρεμβάσεις, έργα, θέλετε να τα πείτε, μέτρα, έτσι ώστε να αυξήσουμε τη διαθεσιμότητα του νερού που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και δεν είναι μόνο, προφανώς, είναι οι ταμιευτήρες, γιατί το επιφανειακό νερό, αν δεν το ταμιεύσεις, δεν το συγκεντρώσεις, δεν μπορείς να το χρησιμοποιήσεις. Άρα είναι ένα ισοζύγιο, λέτε, το Αλλά οποίο είναι και πολύ σημαντικό. Αλλά είναι και άλλα που ακούστηκαν και από τον συνάδελφο, είναι η αφαλάτωση, η επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση των υγρών αποβλήτων που μπορεί να γίνει με ποικίλους τρόπους, έτσι. Όχι μόνο να πάει κατευθείαν, αλλά μπορεί να γίνει να φορτίσει υπόγειους υδροφορείς που έχουν πέσει.
έτσι, έχουν χάσει, έχουν απώλειες στο νόμο. Άρα έχουμε ένα ισοζύγιο λοιπόν, το οποίο είναι πολύ σημαντικό, η ζήτηση και η προσφορά. Έτσι. Κύριε Κατσογιάννη, να περάσω λοιπόν σε εσάς και να ρωτήσω τι μας δείχνουν, εσείς το μελετάτε το θέμα και μέσα από το Ινστιτούτο, τα στοιχεία για το βραχυπρόθεσμο μέλλον. Και τι χαρακτηριστικά έχει η λειψιδρία στην Ελλάδα, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Θα ξεκινήσω από αυτό που είπε ο συνάδελφος για την Πίνδο που έχει πολλά νερά. Έχει όμως το μικρότερο πληθυσμό της Ελλάδος. Δηλαδή στη Δυτική Μακεδονία αυτή τη στιγμή υπάρχουν πόλεις όπως η Καστοριά που μειώνει το πληθυσμό δραστικά. Γιατί υπάρχει ανεργία, δεν υπάρχουν καινούριες θέσεις εργασίας, ο κόσμος μετακομίζει στην Αθήνα κυρίως. Άρα τι έχουμε, η λειψιδρία, όπως είπε και ο συνάδελφος. Δεν σημαίνει απαραίτητο ότι δεν έχουμε νερά, αλλά εκεί που έχουμε τον πληθυσμό, στις συγκεκριμένες περιοχές, εκεί μπορεί να μην έχουμε. Σωστά. Όταν έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή την Αθήνα. Το είπε και ο κύριος Παπαδόπουλος, συγγνώμη, σας διακόπτω πριν από λίγο, ότι το σημαντικό είναι να έχουμε το νερό στο χώρο και στο χρόνο ακριβώς, που πρέπει. Ακριβώς. Όταν έχουμε λοιπόν την Αθήνα με 5 εκατομμύρια που ενδεχομένως να αυξηθεί και άλλο πληθυσμό στα επόμενα χρόνια, είναι λογικό εκεί πέρα, ακόμα και αν έχουμε αρκετά νερά, να μην φτάνουν τελικά για τα 5 ή 7 εκατομμύρια. Άρα αυτό είναι ένα θέμα που αφορά και την ιδιαιτερότητα της Ελλάδος. Διότι η Ελλάδα έχει και τα νησιά, τα οποία πρέπει να τα στηρίξουμε, διότι αν τα νησιά μείνουν χωρίς νερό θα ερημωθούν. Άρα τι θα γίνει, θα φέρουμε και άλλο κόσμο προς το κέντρο της Ελλάδος. Και από την άλλη μεριά ξαφνικά θέλουμε να έχουμε νερό δίπλα μας για πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων, συν την άρδευση. Εδώ πέρα εγώ αυτό που νομίζω ότι πρέπει να δούμε είναι και το μοντέλο των έργων που θα κάνουμε στα επόμενα χρόνια σαν χώρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Φαίνεται ότι τα φράγματα λόγω της ανομβρίας δεν έχουν τόσο μεγάλη αποδοτικότητα. Μέσα στα πλαίσια αυτού του έργου που αναφερθήκατε πριν, είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ τυχείο μετά από πρόσκληση εκεί πέρα του Δημάρχου και της ΔΕΙΑ. Και αυτό που έβλεπα μου δείχνανε φαραωνικά έργα φραγμάτων, τα οποία είχαν σκοπό να ταμιεύουν νερό για να τους τροφοδοτεί για τα επόμενα 30 χρόνια, τα οποία είναι άδεια. Άρα λοιπόν εδώ πρέπει να δούμε πού πάμε, αν η αφαλάτωση όντως θα μπορούσε να είναι μια λύση, γιατί η αφαλάτωση έχει και το καλό ότι μπορεί να είναι μικρές μονάδες διασπαρμένες σε διάφορα μέρη, μπορεί να είναι μεγάλες μονάδες κεντρικά, για παράδειγμα στην Αθήνα, στην Αττική. Επίσης πρέπει να δούμε και το κόστος. Φαίνεται ότι η τεχνολογία έχει προχωρήσει πάρα πολύ και το κόστος της αφαλάτωσης έχει αρχίσει και ελαττώνεται δραστικά, ιδιαίτερα όταν τη χρησιμοποιούμε μαζί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ είναι ένα άλλο στοιχείο, δηλαδή, και νομίζω ότι η Ελλάδα προχωράει πολύ δυναμικά στο κομμάτι αυτό, δηλαδή στην εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, το οποίο μπορεί να συνδυαστεί για να μπορούμε να παρέχουμε νερό υψηλής ποιότητας σε χαμηλό κόστος. Από εκεί και πέρα, όπως είπαμε, τα μοντέλα δείχνουν ότι πάμε πολύ πιο γρήγορα προς ξηρασία, όπως είπε και ο συνάδελφος. Ότι η κλιματική κρίση εξελίσσεται πολύ πιο πολύ γρήγορα. Πολύ πιο γρήγορα. Τα μοντέλα που γίνανε κάποτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώντας μέση αύξηση θερμοκρασίας κάτω από 2 βαθμούς Κελσίου, αυτό πλέον δεν ισχύει. Ήδη υπάρχουν περιοχές ολόκληρες στις οποίες δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού. Και εδώ αυτό που θα πούμε είναι ότι η επαρκής ποσότητα νερού μπορεί να είναι όλο το χρόνο σε κάποια περιοχή, εκεί έχει ερήμωση, μπορεί να είναι όμως σε συγκεκριμένες περιόδους του χρόνου. Και εδώ είναι το δύσκολο. Φανταστείτε κάποια χωριά της Ελλάδος με 100 κατοίκους το χειμώνα και 15.000 κατοίκους το καλοκαίρι, λόγω τουρισμού. Οπότε αυτά είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Και όχι μόνο χωριά, και νησιά. Και νησιά, ακριβώς. Εννοούσα. Ναι. Οπότε αυτά είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πατρίδας μας, τα οποία πρέπει να τα προσέξουμε. Γιατί η αυτάρκεια σε νερό νομίζω είναι πολύ σημαντικό πράγμα στο να μπορέσουμε να κρατήσουμε τον πληθυσμό σε όλη τη χώρα. Από εκεί πέρα και άλλα πράγματα είναι σημαντικά. Για παράδειγμα, στο Ηράκλειο, επειδή αναφερθήκατε στο φράγμα, το Ηράκλειο έχει και αυτό έλλειμμα. Υπάρχουν όμως ποταμοί γύρω-γύρω από το Ηράκλειο, οι οποίοι έχουν υφάλμηρο νερό, για παράδειγμα, και μπορεί αυτό να επεξεργαστεί με πολύ χαμηλότερα κόστη και να δώσει το νερό που χρειάζεται. Άρα εδώ πέρα εγώ νομίζω θα ήθελε, το είπε και ο Γενικός, ένα καλύτερο συντονισμό με όλους τους κατατόπους παρόχους, όπου ο καθένας να μπορεί να δηλώνει το συγκεκριμένο πρόβλημα που έχει για να μπορούν να βρίσκονται αυτό που λέμε tailored λύσεις για τη συγκεκριμένη περιοχή. Άρα ακούσαμε, θα περάσω τον κύριο Λουκά λοιπόν για τον τρίτο κύκλο
των ερωτήσεων. Ακούσαμε λίγο από τον κύριο Κατσογιάννη ένα περίγραμμα στο πώς θα μπορούσαμε να βάλουμε στο τραπέζι κάποιες λύσεις για την επόμενη μέρα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν χρειάζονται και αυτό που λέμε έξυπνες υβριδικές λύσεις, λύσεις τεχνολογίας για να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο. Είδαμε και στο προηγούμενο πάνελ ότι ακούσαμε και από το Γενικό ότι έχουμε και τις λύσεις της τηλεμετρίας, οι οποίες εφαρμόζονται από πάρα πολλές ΔΕΙΑ σε διάφορες περιοχές της χώρας. Ακούσαμε και για τις λύσεις που υιοθετεί η ΕΙΑΘ για τα φρεάτια, για τα όμβρια ύδατα. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να το εξελίξουμε ακόμα περισσότερο και τι άλλο πρέπει να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα τελικά. Ναι, τα παραδείγματα που είπατε είναι τέτοια παραδείγματα. Αυτά τα συστήματα SCADA που υπήρχαν για την παρακολούθηση των δικτύων ίδρυυσης δεν είναι καινούργια. Δηλαδή χρησιμοποιούνται στις εταιρείες εδώ και της Ελλάδος, έτσι, δηλαδή στο εξωτερικό εδώ. Και αρκετά χρόνια, τουλάχιστον 10-15 χρόνια. Η τεχνολογία όμως εξελίσσεται. Η τεχνολογία εξελίσσεται και αλλάζει, αλλά η λογική παραμένει η ίδια, δηλαδή να έχεις μία παρακολούθηση του δικτύου σου. Και αν αυτό γίνεται σε κάποιο ή σημαντικό, θα πω, βαθμό για τα αστικά δίκτυα, στα δίκτυα άρδευσης που είναι ο μεγάλος Γεωργία, ο μεγάλος καταναλωτής, έτσι, νερού, δεν γίνεται σχεδόν τίποτα. Δηλαδή, ακόμα τα περισσότερα δίκτυα είναι πεπαλαιωμένα. Είναι δίκτυα τα οποία γίνανε τέλη της δεκαετίας του 60-70. Μιλάμε για τέτοιες εποχές, δηλαδή έχουν πάνω από 50 χρόνια ζωής. Είναι ανοιχτά κανάλια. Αν πάτε στην επαρχία θα τα δείτε. Εκεί έτσι, δεν λέγαμε όμως τώρα με την καταστροφή της Θεσσαλίας με τον Ντάνιελ ότι είναι μια ευκαιρία να πάμε σε νέα ναι, συστήματα. Είναι ένα, ένα καλό παράδειγμα, επειδή αναφέρθηκε και ο κύριος Γενικός Γραμματέας στον ΤΕΟΒ, για μένα ένα από τους καλύτερους στο ΕΒ στην Ελλάδα, το ΕΒ Ταυροπού. Πείτε όμως τι είναι και το ΕΒ για τους τηλεθεατές, γιατί μπορεί να μην το γνωρίζουν. Το ΕΒ είναι τοπικός οργανισμός εγγύων βελτιώσεων. Okay. Είναι ουσιαστικά ενώσεις, να το πω έτσι πολύ απλά, αγροτών που διαχειρίζονται τους πόρους μεταξύ αυτών και το νερό. Έτσι. Σαν δεν είναι ακριβώς δεν θέλω να το πω συνεδρισμοί. Ας το πούμε έτσι. Ενώσεις είναι περίπου, τοπικές ενώσεις. Το ΕΒ Ταυροπού λοιπόν έχει ήδη το σχέδιο για να γίνει αντικατάσταση των αγωγών, που είναι κανάλια, ανοιχτή αγωγή, με κλειστούς υποπίεση αγωγούς, έτσι, και διανομής αυτού του νερού με κανονικά, με υδρώματα, με παρακολούθηση από απόσταση κτλ. Αλλά αυτός είναι ένας. Τι γίνεται με όλους τους άλλους, έτσι. Θα πρέπει σιγά σιγά να υπάρξουν χρηματοδοτήσεις και πρέπει να τρέξουν και από τη μεριά τους οι αγρότες, έτσι. Τώρα δεν ξέρω αν με τον καινούριο οργανισμό στη Θεσσαλία αυτά τα πράγματα οργανωθούν λίγο καλύτερα, κύριε Γενικέ. Πρέπει, αλλά δεν είναι μόνο η Θεσσαλία. Έτσι. Νομίζω ότι αν δεν έχει αντιρρήσει ο κύριος Γενικός, ναι, θα μπορούσε όταν τελειώσουμε να πάρουμε 2-3 ερωτήσεις από τους καθηγητές. Το βλέπω κάνει νεύη προς νέο, οπότε μπορούμε να το κάνουμε. Ωραία. Συγγνώμη που απευθύνομαι. Όχι, μα φυσικά είναι ζωντανή. Αλλά είναι συζήτηση. Ζωντανό και επειδή είναι εδώ, είναι καλό να το πούμε. Άρα λοιπόν, καλό είναι και υπάρχουν και άλλες τεχνολογίες εχμής οι οποίες μπορούν να εφαρμοστούν. Παραδείγματος χάρη, έχουν. Διαφωνώ εν μέρει με τον συνάδελφο για τα φράγματα. Φράγματα μεγάλα ή μικρότερα φράγματα μπορούμε να κάνουμε εκεί που μπορούμε να κάνουμε. Το παράδειγμα που αναφέρατε, όπως και πολλά άλλα παραδείγματα, και στην Άξο, στη Ρόδο, έχουμε φράγματα, φτιάξαν μεγάλα φράγματα, τα οποία δεν γέμισαν ποτέ νερό. Γιατί δεν υπάρχει το νερό. Δεν χρειάζεται να κάνεις εκεί μεγάλα φράγματα. Μπορεί να κάνεις άλλες παρεμβάσεις, έτσι. Και δεν φταίνει η μηχανική, να το πω γιατί είμαι μηχανικός και θα τους υπερασπιστώ, φταίει η έλλειψη δεδομένων για να γίνουν σωστές μελέτες. Αλλά ειλικρινά σας λέω, δεν χρειάζεται μεγάλα φράγματα. Εκεί που μπορούμε να κάνουμε μεγάλα φράγματα είναι η Ελλάδα. Άρα οι λύσεις ποιες είναι.
Για μένα οι λύσεις για το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει, να το πάω έτσι λίγο πιο σε μεγαλύτερη κλίμακα, θα πρέπει να υπάρξει ένα σχέδιο εθνικό. Γιατί τώρα μιλάμε για τη λειψιδρία, για την ξηρασία. Πέρυσι τέτοια εποχή μιλούσαμε για τον Ντάνιελ. Σωστά. Δηλαδή η πλημμύρα είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος με την ξηρασία, έτσι. Είναι σαν ιανός το νερό. Εντάξει. Θα πρέπει λοιπόν και τα δύο εμπίπτουν στη διαχείριση των υδατικών πόρων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ένα εθνικό πλαίσιο για την διαχείριση των υδατικών πόρων αποκεντρωμένο. Μπορεί ένα καλό παράδειγμα να είναι ο ΔΙΘ στη Θεσσαλία, για κάθε υδατικό διαμέρισμα, για κάθε περιφέρεια της Ελλάδος. Από εκεί και πέρα συγκεκριμένα μέτρα, γιατί οι φορείς που βρίσκονται εκεί πέρα τα ξέρουν πολύ καλύτερα από ότι οι άνθρωποι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη, για να γίνουν αυτά τα μέτρα, να υπάρχουν χρηματοδοτήσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία για να μπορούν να κάνουν. Δεν είναι πανάκια, σας είπα, να τα κάνουμε όλα παντού. Όχι. Εκεί που μπορούμε να κάνουμε, αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά ναι, μπορούμε να κάνουμε τέτοιες παρεμβάσεις, φράγματα, μεγάλα, μικρότερα φράγματα, δίκτυα καλύτερα, άρδευσης, ίδρευσης, επεξεργασμένα απόβλητα, έτσι, αφαλάτωση. Δεν θα βάλουμε αφαλάτωση τώρα στη Χαλκιδική. Μπορεί και να βάλουμε σε κάποια από τις περιοχές που έχουμε, που έχουμε πρόβλημα. Δεν έχει πρόβλημα σοβαρό η Χαλκιδική. Αλλά χρειάζεται, παραδείγματος χάρη, αφαλάτωση και υπάρχει στα νησιά. Ένα μεγάλο, είπε και ο συνάδελφος και συμφωνώ, ένα μεγάλο πρόβλημα με την αφαλάτωση είναι το μεγάλο κόστος ενεργειακό. Αλλά μπορούμε να κάνουμε σύζευξη, έχει πέσει. Έχει και με τις μεμβράνες, είχε παλιότερα πρόβλημα κτλ. Αλλά ναι, έχει πέσει. Αλλά με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φωτοβολταϊκή. Άρα, να περάσουμε στον κύριο Κατσογιάννη, ναι, και να σας ρωτήσω λίγο πολύ το ίδιο, κύριε Κατσογιάννη, ποιες είναι οι στρατηγικές αντιμετώπισης της λειψιδρίας. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο αντιλαμβάνουμε ότι ακόμη και αν χιονίσει φέτος και γεμίσουν τα μυευτήρες, δεν έχουμε απαλλαχθεί από το πρόβλημα αυτό. Όχι, δεν έχουμε απαλλαχθεί, γιατί έτσι κι αλλιώς όλες οι καμπύλες σε όλα αυτά τα φυσικά φαινόμενα πάντα έχουν κάποιες υποτροπές ή κάποιες υφέσεις και μετά συνεχίζει το φαινόμενο. Και με τα δεδομένα που υπάρχουν φαίνεται μια συνεχής μείωση της επάρκειας του νερού. Άρα, συνεπώς, με όλα αυτά που είπε και ο συνάδελφος, εγώ θα ήθελα να συμπληρώσω επιπλέον σε όλα αυτά θα πρέπει και η αγροτική πολιτική να προσαρμοστεί. Ενδεχομένως να περάσουμε σε άλλα είδη ποτίσματος, να περάσουμε σε άλλα είδη καλλιεργειών, όχι μαζικά, αλλά εκεί που υπάρχει πρόβλημα. Προϊόντα προστιθέμενης αξίας που δεν χρειάζονται τόσο πολύ νερό. Σίγουρα πρέπει να γίνει στους αγρότες εκπαίδευση και ενημέρωση για το πώς να χρησιμοποιούν το νερό τους, γιατί θα πρέπει να καταλάβουν, κυρίως οι αγρότες, αφού λέμε ότι 70 με 75% του νερού καταναλώνεται από την γεωργία, ότι αν δεν αλλάξουν και αυτοί το μοτίβο τους, τότε αυτοί είναι οι πρώτοι που θα τους βρουν οι συνέπειες. Διότι καλώς ή κακώς πόσιμο νερό στα μεγάλα αστικά κέντρα πιστεύω θα έχουμε για πολλά χρόνια. Είτε γιατί υπάρχει νερό, είτε γιατί θα έχουμε την αφαλάτωση. Αλλά για το νερό της άρδευσης, που είναι τεράστιες οι ποσότητες, εκεί πέρα μπορεί να αρχίσουμε να έχουμε σύντομα προβλήματα επάρκειας. Ήδη έχουν εμφανιστεί. Μα βλέπουμε τα σταφύλια, βγαίνουν σταφίδες από τα μπέλια, βλέπουμε στις πατάτες δεν μπορούν οι πατατοπαραγωγοί να φυτέψουν, ήδη το βλέπουμε. Ήδη έχουμε προβλήματα, εδώ δηλαδή στην κουβέντα που έγινε για τους ΤΟΕΒ, σίγουρα οι ΤΟΕΒ πρέπει να εμπλακούν στη συζήτηση, αλλά πρέπει και οι ίδιοι να καταλάβουν ότι πράγματα πρέπει να αλλάξουν και από τους ίδιους. Και όπως είπαμε και πριν, το είπα και εγώ, το είπε και ο συνάδελφος, πρέπει συντονισμένα για κάθε περιοχή να βρεθεί ιδιαίτερη λύση. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα μία λύση για όλη τη χώρα. Δεν είμαστε έρημος εμείς, όπως για παράδειγμα σε χώρες σαν τη Σαουδική Αραβία, όπου έχουν χτιστεί γιγαντιές μονάδες αφαλάτωσης και εξυπηρετούν τη χώρα. Εμείς έχουμε πολύ διαφορετικές καταστάσεις στα διάφορα σημεία της χώρας. Βεβαίως, έχουμε το θέμα ότι ο μισός πληθυσμός της χώρας είναι στην Αθήνα και πρέπει να το κοιτάξουμε, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε και όλες τις υπόλοιπες περιοχές. Ωραία. Σε αυτό το σημείο να ζητήσω από τον κύριο Βαρελίδη να πάρει μια ερώτηση από τον κάθε καθηγητή. Εγώ θα σας παραχωρήσω λίγο τη θέση μου
Και αν θέλετε θα κάτσω εγώ εδώ λίγο προς το παρόν. Και αν έχετε την καλοσύνη, τώρα μία ερώτηση στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα, ο οποίος θα πρέπει να του δίνετε το μικρόφωνο για να μπορεί να απαντήσει. Ναι. Κύριε Γενικέ, καλησπέρα. Εγώ μία ερώτηση που προέκυψε από την κουβέντα είναι ότι έχουμε την τεχνολογία, ξέρουμε ότι πρέπει να αλλάξουμε τα δίκτυα. Τι γίνεται με την νομοθεσία? Εκεί πέρα φαίνεται ότι είμαστε λίγο, πρέπει να εξυγχρονιστούμε και εκεί πέρα, θα ήθελα να μας πείτε, γιατί εσείς τα ξέρετε αυτά. Όπως ξέρετε, μεθαύριο έχουμε την Δετάρτη, μεθαύριο κυριολεκτικά, έχουμε ανακοινώσεις για τα μέτρα που θα πάρουμε για τη λειψιδρία. Νομίζω ένα κομμάτι των μέτρων θα αναφέρεται ακριβώς σε μέτρα που σχετίζονται με το κανονιστικό πλαίσιο, προκειμένου να διευκολυνθούν και οι αφαλατώσεις. Έχουν διευκολυνθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια στην περιβαλλοντική αδειοδότηση. Θέλουμε να διευκολύνουμε και το κομμάτι της χρήσης θαλασσινού νερού στις πισίνες, που είναι μια άλλη εφαρμογή, μια άλλη χρήση που στα νησιά, σε κάποια άνυδρα νησιά, είναι ένα ζήτημα αυτό σημαντικό. Επίσης, να δούμε και το ζήτημα των κανονισμών αναφορικά με την επαναχρησιμοποίηση των γκρι υδάτων, για να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε, να έχουμε μάλλον εξοικονόμηση νερού στα νέα τουλάχιστον κτίρια, που από κάποιο μέγεθος και πάνω μπορούν να αντέξουν εύκολα το επιπρόσθετο οικονομικό κόστος από μια τέτοια νέα προδιαγραφή. Ωραία, να πάρουμε και μια ερώτηση από τον κύριο Λουκά. Ευχαριστώ, κύριε Γραμματέα. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω λίγο για αυτόν τον νέο οργανισμό υδάτων, ας το πούμε, της Θεσσαλίας. Θα κάνω μια δημοσιογραφική, θα πάρω τη δικιά σας, το δικό σας όνομα. Παρακαλώ, παρακαλώ, κύριε. Πού βρισκόμαστε? Είμαστε στη φάση συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου. Έχουν στείλει οι προβλεπόμενοι από τον νόμο φορείς εκπροσώπους, σχεδόν όλοι, και το κομμάτι που λείπει αυτή τη στιγμή είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιλογής διευθύνοντος συμβούλου, αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, προέδρου και αντιπροέδρου. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία. 31 Ιουλίου έληξε η προθεσμία υποβολής υποψηφιωτήτων. Γίνεται η αξιολόγηση των βιογραφικών. Νομίζω είχαμε 41 υποψηφιότητες. Ο νόμος, που είναι ένας οριζόντιος νόμος για τις ΑΕ του Δημοσίου, προβλέπει συγκεκριμένα στάδια και τρόπο αξιολόγησης. Επί της ουσίας είναι ένα σύστημα μοριοδότησης. Επιλέγονται οι 7 καλύτεροι για κάθε θέση. Ακολουθεί συνέντευξη και νέα μοριοδότηση. Άθρηση των μορίων. Επιλέγονται οι 3 καλύτεροι με βάση τα μόρια για κάθε θέση, και από εκεί και πέρα ο αρμόδιος υπουργός επιλέγει τον έναν από τους 3 που θα πάρει τη θέση αυτή. Άρα σίγουρα, γιατί οι προθεσμίες είναι αυστηρές και υπάρχει και ενδιάμεση προθεσμία στάσεων, μέσα στον Οκτώβριο θα έχουμε και την τυπική επιλογή όλου του ΔΣ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε την πρώτη συνεδρία του ΔΣ και να ξεκινήσει ο νέος οργανισμός να λειτουργεί, απορροφώντας και κάποιες από τις υφιστάμενες υπηρεσίες της αποκεντρωμένης διοίκησης και της περιφέρειας υδάτων, μαζί είναι οι υπηρεσίες υδάτων της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας, προκειμένου να μην υπάρχει επικάλυψη αρμοδιοτήτων. Αυτό θα γίνει αμέσως μετά την επιλογή της διοίκησης, γιατί χρειάζεται ένα ΔΣ που να μπορεί να παίρνει αποφάσεις και να έχει μία αυτοτέλεια σαν όργανο. Ωραία. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γενικέ, για την παρουσία σας εδώ στην ημερίδα μας και για τις ερωτήσεις που πήρατε από τους καθηγητές μας. Ήμασταν λοιπόν εδώ με τον κύριο Ιωάννη Κατσογιάννη, αναπληρωτή καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και διευθυντή του Ινστιτούτου ΑΙΦΟΡΟΝ Διαχείρισης Υδάτων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Κύριε Κατσογιάννη, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ στην ημερίδα μαζί μας. Και τον κύριο Θανάσιο Λουκά, καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης επίσης, καθηγητή τεχνικής υδρολογίας, διαχείρισης και αξιοποίησης υδατικών πόρων. Κύριε Λουκά, σας ευχαριστώ πολύ.
που ήσασταν εδώ μαζί μας αυτή την ημερίδα. Ακούσαμε λοιπόν και την ακαδημαϊκή κοινότητα και τι είχε να απαντήσει ο Γενικός Γραμματέας στις ερωτήσεις των καθηγητών. Είναι εδώ μαζί μας ο κύριος Μανώλης Κουτουλάκης, ο Γενικός Γραμματέας Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, διότι το θέμα της λειψιδρίας είναι πάρα πολύ έντονο στα νησιά, στην νησιωτική Ελλάδα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό για να ανακρίνουμε τον κύριο Κουτουλάκη για τα έργα που θα γίνουν στα νησιά.